Όχι, δεν ξέρω γιατί. Ή μάλλον ξέρω γιατί, αλλά προφανώς δεν πρέπει να το συζητούμε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα οι βαλκανικές ανησυχούν από το γεγονός ότι ένας... Το κλείσες. Όχι, όχι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Πιο κοντά λιγάκι. Λίγο πιο χαμηλά. Όχι, κάτι άλλο πρόσεχε. Καλά. Ανησυχούν από το γεγονός ότι ένας αριθμός μουσουλμάνων εκπαιδεύεται και πηγαίνουν ως επαγγελματίες μισθοφόροι στη Συρία. Ίσως να μην ανησυχούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα οι βαλκανικές που φεύγει ένας αριθμός ανθρώπων που είναι φανατικός, αλλά ανησυχούν διότι κάποιοι από αυτούς θα επιστρέψουν. Και αυτοί που θα επιστρέψουν προφανώς δεν θα ασχοληθούν στη συνέχεια ανοίγοντας ένα περίπτερο ή γενόμενοι υπάλληλοι σε μια τράπεζα. Έχουν μάθει να σκοτώνουν. Τους εκπαιδεύουν για να σκοτώνουν και με μίσος μάλιστα, αλλά και με ανταμοιβή, η οποία είναι δυτή, μία ηθική ότι θα πάνε αργότερα στον παράδεισο και τους περιμένουν τα ουρή του Μωάμεθ, και μία είναι ηλική, όπως θα σας πω στη συνέχεια. Όλοι ανησυχούν, εδώ δεν έχω ακούσει το παραμικρό να γίνεται, ούτε από συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης, ούτε κάποια ανησυχία να εκφράζεται από τις αρχές για το τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την άποψη του Προέδρου των εν Ελλάδη Μουσουλμάνων, έχουμε εδώ 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους. Είναι δυνατόν από το 1 εκατομμύριο να μην υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο είναι φανατικοί? Ποιοι είναι οι φανατικοί? Έχουν περάσει στα Βαλκάνια ιδιαίτερα που μας ενδιαφέρουν, οι ουχαμπιστές, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τη Σαουδική Αραβία και είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στον Ισλαμισμό. Η Σαουδική Αραβία με τα χρήματα τα οποία διαθέτει δίνει για κάθε έναν ο οποίος θα πάει στη Συρία να πολεμήσει 5.000 δολάρια και στην επιστροφή θα έχει την δυνατότητα βεβαίως να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Αυτό δεν είναι πρωτοάκουστο και πρωτοφανές. Πριν από 10 περίπου χρόνια ένας Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος έχει τις ασχολίες του στα Σκόπια με είχε ενημερώσει πως διασχίζοντας την περιοχή από την πρωτεύουσα των Σκοπίων βορειοανατολικά προς το Κουμάνοβο, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, διαπίστωνε ότι κτίζονται, υπάρχουν νεότητες οικοδομές οι οποίες είναι πολυτελείς σχετικά με τις άλλες οικοδομές που υπήρχαν παλιότερα και απορούσε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν αυτά τα πολυτελή σπίτια. Δεν είναι ξένοι επιχειρηματίες, διότι αυτοί δεν είχαν κανένα λόγο να πάνε στο πουθενά να κλείσουν, τα πηγαίναν στις συνοικίες όπου υπάρχουν τα υψηλά εισοδήματα. Από την έρευνα λοιπόν όταν μου πληροφόρησε διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μισθοφόρους που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Ιράκ. Έναντι 4.000 δολαρίων οι Ηνωμένες Πολιτείες τους χρησιμοποιούσαν. Πηγαίναν πρώτα στο Τέξας, ένα μήνα εκπαίδευση και μετά τους έκαναν στο Ιράκ, όπου εκεί βέβαια δεν είχαν ένοπλη απασχόληση, τους χρησιμοποιούσαν ως μηχανικούς, τεχνικούς, κτίστες, οδηγούς αυτοκινήτων και τούτο διότι ο Αμερικανικός στρατός αφενός μεν έχει απλωθεί πάρα πολύ και δεν έχει πλέον τον κόσμο που χρειάζεται, το πεζικό βέβαια είναι πάνω προς στα άλλα όπλα, αλλά δεν έχει τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται, δεν πάνε πλέον και οι εθελοντές όπως παλιότερα. Γι' αυτό κυρίως σύγκειται από μαύρους και από Λατινοαμερικανούς, οι οποίοι με 4.000 δολάρια το μήνα και με την υπόσχεση ότι θα αποκτήσουν την αμερικανική υπηκότητα πηγαίνουν ως πρόβατα στη σφαγή εκεί. Το δεύτερο πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ είναι ότι τα φέρετρα που γυρίζουν δεν είναι φέρετρα των λευκών, είναι φέρετρα ανθρώπων που δεν τους απασχολεί πια ποιος θα κλάψει. Αυτό λοιπόν τώρα συνεχίζεται με τους ουαχαμπιστές, οι οποίοι δεν πληρώνουν μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά επειδή έχει μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι. Υπάρχει μία οργάνωση, ΙΤΑΙΤΑ, τώρα αλλιώς να σας την πω, αλλά δεν είναι του παρόντος. Είναι αυτή η κίνηση η οποία ήταν στο Μαβί Μαρμαρά το πλοίο το οποίο συνέλαβαν οι Ισραηλινοί. Πολλά πλοία έχουν πάει εκεί κάτω. Οι Ισραηλινοί αυτό το συγκεκριμένο όμως χτύπησαν διότι ήταν πράκτορες της ΜΙΤ υπό την κάλυψη μίας ΜΚΙΟ. Αυτή η ΜΚΙΟ η τουρκική έχει έδρα στη Βιέννη και από την Βιέννη χρηματοδοτεί ουαχαμπιστές στα Βαλκάνια δίνοντας 500 ευρώ για όποιο κορίτσι φορέσει μαντήλα και στην Δυτική, στη Θράκη, άκυρο το Δυτική, και στη Θράκη και ένα ποσό για όποιο παιδί. Και μάλιστα με την παρότριση των μουσουλμάνων βουλευτών της Θράκης που ορκίστηκαν πίστη στο Ελληνικό Σύνταγμα για να μπουν στη Βουλή, να μην στέλνουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία,
αλλά τα στέλνουν στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία που έχει ετοιμάσει το προξενείο της Κομωτινής. Υπάρχει λοιπόν άφθονο χρήμα το οποίο διατίθεται είτε για να φύγουν προς τη Συρία ως επαγγελματίες δολοφόνοι ουσιαστικά. Καλώς να πάνε, κακώς να γυρίσουν. Διότι αυτοί οι οποίοι θα γυρίσουν θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν μπορώ να φανταστώ μέσα στο 1 εκατομμύριο μουσουλμάνων, γιατί μόνο εδώ δεν γίνεται θέμα. Η Βρετανία συλλαμβάνει στο αεροδρόμιο όποιον θεωρήσει ύποπτο που πηγαίνει να καταταγεί στη Συρία. Η Βοσνία και τα Σκόπια ακόμη έχουν κάνει νόμους που απαγορεύουν στους μουσουλμάνους των χωρών τους να πάνε στη Συρία. Αν ακούσατε κάτι και δεν το άκουσα εγώ, συγχωρήστε με. Αν έχουμε τόσο μεγάλη αδιαφορία, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Και βέβαια το επιστέγασμα ήταν ότι εχμαλωτήσαμε προχθές τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών. Αυτά τα πρωτοφανή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος μόνο εδώ συμβαίνουν. Και τελειώνω. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών με τη συνοδεία του πήγαινε στη Γενέβη για την συνδιάσκεψη που οργανώνει ο ΟΗΕ για το θέμα της Συρίας. Σταμάτησε στο αεροδρόμιο για να βάλει κάψιμα και του απαγορεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος η αναχώρηση, διότι υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπάρκο στη Συρία, όχι ο ΟΗΕ. Εμείς υπακούμε στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν υπακούμε σε μόνο με ένα κράτη. Τον κρατήσαμε 3 ώρες και δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε μετά. Τον κρατήσαμε. Λοιπόν, τι δεν γίνει τώρα, τον έχουμε εκεί μονίμως. Πληροφορίες λένε ότι ήρθαν οργισμένα τηλεφωνήματα από τη Μόσχα, τόσο οργισμένα που είχαμε απειλές αν δεν φύγει αμέσως ο Σύρος, που υποχρεώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος να παρακούσει το State Department των ΗΠΑ και να αφήσει το Σύρο Υπουργό να φύγει. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση τόσο τραγική, δεν έχουμε χρόνο να την αναπτύξουμε, θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, που εμένα προσωπικά με φοβίζει πολύ περισσότερο από το χρέος. Το χρέος σε 5, 10, 20 χρόνια θα φύγει, θα τελειώσει. Τα γεγονότα αυτά τα οποία συμβαίνουν όμως θα έχουν στιγματίσει με την κυριολεκτική έννοια, γιατί λέμε καμιά φορά στιγματίζω και το σημαδεύω, θα έχουν στιγματίσει τον τρόπο της ζωής μας ανεξίτηλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διορθωθούν. Θα είναι ανήκες τα πλέον από εκεί και πέρα. Σταματώ όμως για να δώσω. Ο κύριος Ηλίας Χασιώτης είναι του Νίκου Χασιώτη? Όχι. Συνωνυμία. Συνωνυμία είναι.